Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ με τους γονείς του Άλκη, τον κύριο Άρη, την κυρία Μελίνα. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα ετοιμάζονται να πάνε και στον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη για να καταθέσουν και αυτοί όσα γνωρίζουν. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Πραγματικά υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο ψυχής. Είναι ο κύριος Άρης και η κυρία Μελίνα. Ευχαριστούμε. Κύριε Άρη, θέλω να σας πω ότι όταν σας είδαμε χθες, ειλικρινά σας το λέω, είμαστε 3-4 συνάδελφοι και εδώ στο Μέγα και στην εφημερίδα δακρύσαμε πραγματικά. Σας το λέω και ανατριχιάζω. Ήταν πολύ μεγάλο αυτό που κάνατε, που βρήκατε το κουράγιο να βγείτε για να μιλήσετε για το παιδί σας, να μιλήσετε για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ βγήκα απλώς για να δώσω ένα μήνυμα κυρίως για όλη την Ελλάδα, όχι για το παιδί μου. Το θέμα που έγινε, το γεγονός, αυτό το άσχημο γεγονός στο παιδί μου, θα τα πούνε στα δικαστήρια. Αυτοί εδώ πέρα θα δώσουν τη λύση. Η αστυνομία να πιάσει τους υπόπτους και να οδηγηθούν εκεί πέρα που πρέπει να οδηγηθούν. Δεν θέλουμε κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο από αυτό που είπα και χθες. Δηλαδή μια κάθαρση από αυτό εδώ πέρα, από τα συνεχόμενα άσχημα γεγονότα που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ποιο έκανε μεγάλη αίσθηση, αυτό που είπατε, δεν θέλω να σπάσει το απόστημα. Θέλω να θεραπευτεί το απόστημα. Ναι, ακριβώς. Γιατί το απόστημα μπορεί να το σπάσει με λερωμένα χέρια, με βρώμικα χέρια. Και μετά να ξαναβγεί άλλο απόστημα. Και θέλω να κάνω και μια έκκληση και προς κάποιους που θέλουν να εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους έξω από, ξέρω και εγώ, από τα δικαστήρια, γιατί δεν ακούω, μάλλον τις κάποιες πληροφορίες ερχόταν από επιστροφή από κάποιους άλλους συναδέλφους, που κάποιοι φώναζαν εναντίον των υπόπτων, ήμαρτων εδώ πέρα, πρέπει να φερθούμε πολιτισμένα, σκεπτόμενα. Δεν πρέπει να φωνάζουμε, να βγαίνουμε για να φωνάζουμε, να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Ξέρουν αυτοί. Τίποτα άλλο. Κύριε Άρη, Ναι, αυτό που μας λέτε τώρα, σας άκουγα και χθες, λέγατε ότι έτσι ήταν και ο Άλκης. Ο Άλκης σας έλεγε, μη φωνάζεις μπαμπά, θέλω να σέβεσαι τους ανθρώπους. Ακριβώς. Έτσι τον είχατε μεγαλώσει. Ναι, έτσι τον μεγάλωσα. Δηλαδή ήταν παιδί που δεν μάλωνε. Δεν μάλωνε. Δηλαδή όταν εγώ θύμωνα, αυτός εδώ πέρα προσπαθούσε να με συνεφέρει.